Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στα πρόσωπα και το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης καταλήγουν στη συνάντηση που ξεκίνησε στη Μία και συνεχίζεται έως αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, οι κύριοι Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης. Ήδη πληροφορίες για το νέο κυβερνητικό σχήμα διαδέχονται η μία την άλλη και φαίνεται πως από ώρα σε ώρα θα ανακοινωθεί η σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Τα μέλη της αναμένεται να ορκιστούν το απόγευμα και αμέσως μετά θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις 5 το απόγευμα συνεδριάζει και το Eurogroup, όπου αναμένεται να γίνει μια πρώτη συζήτηση για την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και ενδεχομένως για την επικαιροποίηση του μνημονίου. Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο υπηρεσιακός υπουργός οικονομικών Γιώργος Ζανιάς. Πάμε ευθύς αμέσως να συνδεθούμε, Λιώτη, γιατί έχει μια σημαντική πληροφορία να μας δώσει. Χρύσα. Έχουμε την ώρα. Περιμένουμε στις 7 λοιπόν, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, θα ορκιστεί η κυβέρνηση σύμφωνα με τις πληροφορίες, οπότε βλέπουμε τις διαδικασίες να επιταχύνονται, θα περιμένουμε την ανακοίνωσή της. Βεβαίως. Πάντως η ώρα της ορκομοσίας είναι αυτή. Ωραία. Η ώρα της ορκομοσίας της νέας κυβέρνησης έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση, Χρύσα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα κόμματα. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν μετέχει ως γνωστόν στην κυβέρνηση με κοινοβουλευτικά στελέχη, διαμηνύει ότι θα τη στηρίξει ειλικρινά και εκτιμά ότι η πρώτη μάχη θα δοθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Και ένα από τα σημεία της προγραμματικής συμφωνίας, στο οποίο φαίνεται να επέμενε ο Φώτης Κουβέλης στις συνεδριάσεις που γίνονται μεταξύ των αρχηγών, είναι να μην υπάρξουν απολύσεις στο δημόσιο. Συνάδελφοι, λοιπόν, η συνάντευξη στο γαλλικό περιοδικό Παρημάτς έδωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η Θωμαής Παπαϊωάννου, θα μας ενημερώσει. Καλό σου μεσημέρι, Θωμαίδα. Καλό σας μεσημέρι. Και πάμε τώρα στην Κουμουνδούρου. Καθώς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν τη νέα κυβέρνηση με τη φράση «Οι πολιτικές είναι που μετράνε και όχι τα πρόσωπα». Θα δώσουμε το λόγο στην Ανέτα Καβαδία να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανέτα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Και εδώ βρίσκονται εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης. Χαρακτηρίζουν ωστόσο ως παράδοξο το γεγονός, όπως λένε, ότι προηγήθηκε η συμφωνία για κυβέρνηση από την προγραμματική σύγκληση μεταξύ των τριών κυβερνητικών εταίρων, η οποία, όπως λένε, φαίνεται ότι ακόμη αναζητείται. Συνήθως, λένε, ακολουθείται η αντίστροφη πορεία. Πρώτα βλέπει κανείς αν υπάρχει στελέχη των τριών κομμάτων που απαρτίζουν την κυβέρνηση, αντί να επικεντρώνονται στις απαραίτητες αλλαγές που είναι απαραίτητες να γίνουν τόσο στο ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλώνονται στο να άσκουν αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Τώρα, να σας πω σε ό,τι αφορά στα οργανωτικά του κόμματος, ότι χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί υπήρξε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του συνασπισμού, στην οποία έγινε συζήτηση σε ό,τι αφορά στα οργανωτικά ζητήματα του κόμματος. Αναζητείται δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ομογενοποιηθεί πλέον το κόμμα, με δεδομένο ότι το κομματικό του ακροατήριο έχει διευρυνθεί κατά πολύ μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου και οι ανάγκες οι οποίες πλέον υπάρχουν από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πολύ μεγαλύτερες. Και η ομογενοποίηση του πολιτικού λόγου είναι και η προσαρμογή στα νέα αριθμητικά δεδομένα του κόμματος. Η προσαρμογή στα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm. Όλα αυτά τα οργανωτικά ζητήματα θα τεθούν σε συζήτηση τόσο στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Συνασπισμού, όσο και στην Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες συνεδριάζουν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Και κλείνοντας, να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, το κόμμα οδεύει προς συνέδριο τον προσεχή Οκτώβριο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανέτα, για την ενημέρωση. Σκληρή κριτική προς τη νέα κυβέρνηση, κυρίως σε θέματα οικονομίας, από τη Χρυσή Αυγή προανήγγειλε ο εκπρόσωπός της Ηλίας Κασιδιάρης. Διατύπωσε επίσης σαφείς αιχμές για τον Βασίλη Ράπανο. Πάμε στο Γιάννη Τρουπή, βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Τελείωσαν οι συναντήσεις. Γιάννη, μας ακούει ο Γιάννης Τρουπής? Λοιπόν, Γιάννη Τρουπή, μας ακούς? Ναι, Έλληνα μου, σε ακούω. Λοιπόν, δώσ' μας πίζουμε. Στην απόψινή συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο εστιάζεται το ενδιαφέρον, αφού θα είναι το πρώτο τεστ της νέας κυβέρνησης και θα καταγραφεί το κλίμα όπως έχει διαμορφωθεί για τη χώρα μας. Πάντως, από τις Βρυξέλλες διαμηνύεται ότι είναι διατεθειμένοι να συζητήσουν μόνο τα χρονοδιαγράμματα, αλλά όχι την ουσία του προγράμματος. Ο Βαγγέλης Δημήρης παρακολουθεί τη διαπραγματευτική θέση της χώρας μας που συζητήθηκε χθες το βράδυ στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού
Αντώνη Σαμαρά με τους κυρίους Βενιζέλο και Κουβέλη θα μεταφέρει στους εταίρους ο υπηρεσιακός υπουργός οικονομικών Γιώργος Ζανιάς, που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην απόψινή συναδρίαση. Εν αναμονή της κρίσιμης αξιολόγησης από την Τρόικα και της εκταμείευσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα δούμε τώρα με τη Ραλού Αλεξοπούλου τη ΣΑΜΕ στο Γιάννη Τρουπή, στο Μέγαρο Μαξίμου. Να συνεχίσουμε με τα θέματα του Eurogroup. Καθώς το απόψινό Eurogroup αναμένεται να καταθέσει και την επίσημη αίτηση, να κατατεθεί και η επίσημη αίτηση για την διάσωση των Ισπανικών τραπεζών από την κυβέρνηση της Μαδρίτης. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η επιβολή ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά και η κρίσιμη κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου. Την ίδια ώρα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λένε ότι η σταθερότητα επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το σχηματισμό κυβέρνησης. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Απλώς να σας υπενθυμίσουμε ότι μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο σας και δεκάλεπτο θα γίνει ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, οπότε θα διακόψουμε τη ροή του δελτίου για να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα συνεχιστεί η ταλαιπωρία για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, αφού με οριακή πλειοψηφία οι φαρμακοποιοί της Αττικής αποφάσισαν τη συνέχιση των κινητοποίησεών τους αργά χθες το βράδυ. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φάρμακα δίνονται κανονικά στους ασφαλισμένους, ενώ την ίδια ώρα το ελεκτικό συνέδριο δίνει με σχετική απόφασή του τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να προμηθεύονται υλικά χωρίς διαγωνισμό αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ειδικά κλιμάκια από υπαλλήλους του ΙΚΑ συγκροτεί με απόφασή της η διοίκηση του Ιδρύματος με σκοπό να απονέμεται ταχύτερα η σύνταξη. Άννα Κωνσταντακάκη θα μας πει περισσότερα. Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Νεκρός στο σπίτι του στο Εγάλεο βρέθηκε τα ξημερώματα ένας 44χρονος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν ως υπεύθυνος ασφαλείας σε ιδιωτική επιχείρηση. Το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, ενώ στο σπίτι δεν βρέθηκαν ίχνη διάρρηξης. Ο Νίκος Κουντούρης παρακολουθεί. Τη Δευτέρα, όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες της πανελλαδικής εξετάσεις των υποψηφίων για τα ΕΕ και τα ΕΗ. Οι υποψήφοι έχουν περιθώριο στις 5 Ιουλίου για να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα μηχανογραφικά τους δελτία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται πτώση των βάσεων και εισαγωγή των υποψηφίων σε περιφερειακά ΤΕΗ, ακόμη και με πολύ χαμηλές βαθμολογίες. Σε εξέλιξη είναι από τα ξημερώματα φωτιά σε αποθήκη με πλαστικά και ξυλία στην περιοχή Ψάριας Προπύργου. Σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές στο Δρέπανο Αργολίδος και στη Λεωφόρο Νάτο στον Ασπρόπυργο. Ένας 28χρονος πυροσβέστης έχασε χθες τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ελευσίνα. Για την κατάσταση που επικρατεί αυτήν την ώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών θα μας ενημερώσει η Τζίνα Στασινόπουλου. Με ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Αντριάν Αστάζε, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει λίγες ώρες μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση 2 χρόνων για διαφθορά. Αυτοπυροβολήθηκε στο λαιμό όταν στο σπίτι του έφτασαν αστυνομικοί για να εκτελέσουν την απόφαση. Και από την Ρουμανία πάμε στην Ιορδανία, όπου εκεί αυτομόλυσε Σύρος πιλότος πολεμικού αεροσκάφους. Τις πληροφορίες θα μας δώσει η Μαρία Κοντά. Τώρα, στην Ινδονησία, στρατιωτικό αεροσκάφος συνετρίβει κατά την απογείωσή του από στρατιωτική βάση στην πρωτεύουσα Τζακάρτα. Το αεροσκάφος που εκτελούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία κρύβουν τα solarium, προειδοποιεί η Κομισιόν, καθώς τουλάχιστον 1 στα 7 δεν λειτουργεί μέσα στα όρια ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε πολλές περιπτώσεις, η ένταση της υπεριόδους ακτινοβολίας μπορεί να προκαλέσει από πρόωρη γύρανση της επιδερμίδας μέχρι και καρκίνο του δέρματος. Προσοχή λοιπόν και τα πάντα με μέτρο. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ειδοποιητήριο προκειμένου να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες του έστειλε εφορία στον Νικόλα Άσιμο 24 χρόνια μετά το θάνατό του. Πώς δικαιολογείται κάτι τέτοιο θα μας εξηγήσει ευθύς αμέσως η Χρύσα Παπ... Λαμπρά γενέθλια χθες για το νέο μουσείο της Ακρόπολης που έκλεισε 3 χρόνια παγκόσμιας ακτινοβολίας. Εκατομμύρια Έλληνες αλλά και ξένοι επισκέπτες έχουν επισκεφθεί τους χώρους του που συχνά πυκνά φιλοξενούν πλήθος μουσικών και άλλων εκδηλώσεων όπως και χθες μέχρι αργά το βράδυ. Καλλιτεχνικές κομπανίες, αθλητικά σωματεία, συντροφιές, σύλλογοι, ομάδες, με μια λέξη κοινότητες. Για τις κοινότητες λοιπόν ο λόγος, το τριήμερο των συζητήσεων που γίνεται στο πλαίσιο του Athens Fringe Festival. Η πρώτη των συναντήσεων θα γίνει αύριο στο εμφιθέατρο της ΕΡΤ Μεσογείων και Κατεχάκη. Εκτός από τις συζητήσεις, το φεστιβάλ φιλοξενεί και πλήθος συναυλιών, κάποιες με δωρεάν είσοδο και άλλες με ημερήσιο εισιτήριο των 5 ευρώ για όλους τους συνεργαζόμενους χώρους της διοργάνωσης. Χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος η ΕΡΤ.
Εν αναμονή πάντοτε της ανακοίνωσης της σύνθεσης του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, πάμε στα σημεία του ρεπορτάζ, πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, τον Γιάννη Κουμουνδούρου, στην ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης. Η Ανέτα Καβαδία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανέτα. Λοιπόν, Λίνα, κυρίες και κύριοι, έχουμε στα χέρια μας την ανακοίνωση του. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την αθλητική σας ενημέρωση.